Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνομιλήσουμε στο δελτίο ειδήσεων του ΓΕΣΤ με τον Δήμαρχο Κοζάνης, τον κύριο Λάζαρο Μαλούτα, για να δούμε ποια είναι η κατάσταση με τα κρούσματα του κορονοϊού στην περιοχή μας. Υπάρχει έντονη ανησυχία και στη Δημοτική Αρχή, γι' αυτό πραγματοποιήθηκε και μια χθεσινή σύσκεψη. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Βακρατσά, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Είδαμε χθες και τη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήσατε όσον αφορά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα και τι σας ανησυχεί? Γιατί ακούγοντας θες και τον κύριο Χαρδαλιά στη συνέντευξη τύπου, την οποία δίνει κάθε Τρίτη και Παρασκευή, τόνισε ότι είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση στην Κοζάνη και ότι θα πρέπει οι πολίτες να καταλάβουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Και όντως έτσι είναι, κύριε Βακρατσά, γιατί και το αποδεικνύουν οι αριθμοί. Ήξερα τους δικούς μας τους αριθμούς χθες, είδα και τις Καστοριάς χθες. Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι νομός Κοζάνης και νομός Καστοριάς είμαστε πρωταθλητές στην Ελλάδα. Αν αναγάγουμε τους αριθμούς, ανά 100.000 πληθυσμού. Είμαστε οι πρώτοι σε κρούσματα, σε συχνότητα κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού, γεγονός που αποδεικνύει τον ισχυρισμό του κυρίου Χαρδαλιά, το ότι είναι κρίσιμη κατάσταση. Και δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντίδρασης στο συγκεκριμένο πρόβλημα, παρά να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Αποφυγή του συνωστισμού, χρήση μάσκας, χρήση αντισηπτικών. Τι δεν προχώρησε όλη αυτή την περίοδο, τι φταίει, να το πω έτσι, και φτάσαμε σε τόσο ψηλά ανησυχητικά κρούσματα να είναι ο Δήμος Κοζάνης και η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της χώρας? Δηλαδή, γιατί και στις άλλες περιφερειακές ενότητες βγαίνει ο κόσμος έξω, είχαμε καλοκαίρι, είχαμε δουλειά. Εδώ όμως τι είναι αυτό που φταίει και φτάσαμε να υπάρχει αυτή η έντονη ανησυχία, κύριε Δημάρχε? Κύριε Βακρατσά, δεν είμαι σε θέση να το προσδιορίσω με ακρίβεια, με την έννοια του ότι δεν είναι στη δουλειά μου, δεν μπορώ να το ερευνήσω, δεν έχω τον χρόνο και την αρμοδιότητα να το ερευνήσω. Όμως, ενώ όπως είναι σωστή, πολύ σωστή η επισήμανσή σας, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα μέχρι και τις αρχές Σεπτέμβρη είχαμε πάει πάρα πολύ καλά και τα κρούσματα που είχαμε στην περιοχή ήταν λίγα, φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα χάθηκε η μπάλα, χάθηκε ο έλεγχος. Αν κάτι μας βοηθάει να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα σε σχέση με το τι φταίει για τον αυξημένο αριθμό των κρουσμάτων, μια παρατήρηση είναι ότι η πλειονότητα αυτών αφορά νέες ηλικίες κάτω των 30. Έτσι. Και πράγμα που μας δείχνει και πού πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας, ποιους πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο, γιατί οι 30-άριδες και οι μικρότερες και οι 20-άριδες και οι 18-άριδες, πέρα από το ότι συναναστρέφονται μεταξύ τους, έχουν από πίσω γονείς, έχουν σπίτια, έχουν παππούδες και φαντάζεστε τι μπορεί να γίνει με την μετάδοση του ιού. Άμα φτάσουμε στο σημείο να ανεβαίνουν κι άλλο τα κρούσματα, θεωρείτε ότι θα φτάσουμε να μπούμε στο επίπεδο 4 του υγειονομικού χάρτη της χώρας? Και εκεί μιλάμε για πολλές μετά, για κλείσιμο καταστημάτων και λοιπά, τι λέει το επίπεδο 4. Και όπως βλέπουμε με τα κρούσματα, στο τέλος μπορεί να φτάσουμε και εκεί, κύριε Δήμαρχε. Υπάρχει έντονη ανησυχία. Εσείς τι θα κάνετε τώρα από εδώ και πέρα ως Δημοτική Αρχή όσον αφορά και να υπάρχει ενημέρωση των πολιτών και να ευαισθητοποιηθούν περισσότεροι πολίτες για να εφαρμόζουν τα προληπτικά μέτρα? Εμάς, κύριε Βακρατσά, η δουλειά μας, εμείς δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε κανέναν. Σωστά. Ούτε το Υπουργείο Υγείας, ούτε το νοσοκομείο, ούτε το ΝΕΟΗ, ούτε τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Εμείς αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη μας και τη θέση μας, πρώτον να προφυλάξουμε τους εργαζομένους του Δήμου, ούτως ώστε να είναι υγιείς για να μπορεί να είναι όρθιος και ενεργός και να παρέχει υπηρεσίες αυτός ο οργανισμός, και δεύτερον να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους πολίτες. Αυτόν τον σκοπό υπηρετούσε η χθεσινή συνάντηση. Σήμερα επαναλήφθηκε σε πιο κλειστό κύκλο, εννοώ στα στελέχη του Δήμου και στο προσωπικό του Δήμου, για να δούμε πώς και εσωτερικά το αντιμετωπίζουμε αυτό. Και ήδη από χθες αρχίζουμε ένα επικοινωνιακό μπαράζ, να το πω έτσι, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τους πολίτες. Δεν υπάρχει τυχώς άλλο μέτρο. Η προφύλαξη και η πιστή εφαρμογή και η απαρέκκλητη εφαρμογή των μέτρων
προστασίας, αυτοπροστασίας καταρχήν και προστασίας των συμπολίτων. Ακριβώς. Έχετε εικόνα σημερινή για το τι κρούσματα μπορεί να ανακοινωθούν το βράδυ? Έχετε κάποια ενημέρωση μέχρι στιγμής? Αν θεωρείτε ότι από εδώ και πέρα μπορεί να έχουμε μια μείωση σιγά σιγά, τι σας λένε οι αρμόδιες επιτροπές του Δήμου και φυσικά την επικοινωνία που έχετε και με το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας του Μαμάτσιου? Σε αυτό το επίπεδο, κύριε Μπακρατσά, δυστυχώς τα νούμερα που και τα χθεσινά και τα προχθεσινά που ακούσαμε ήταν αρκετά υψηλά, δεν περιμένουμε αυτόματη πτώση των αριθμών, και για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να ησυχάζουμε, αυτό πρέπει να έχουμε μια βαθμιαία ελάττωση των κρουσμάτων και μια για αρκετό μεγάλο διάστημα, τουλάχιστον για 10 μέρες, να παραμένουν τα κρούσματα χαμηλά για να πούμε ότι ναι, κάτι καταφέραμε. Προς το παρόν είμαστε σε επιχείρηση. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας και καλούμε όλους τους πολίτες να εφαρμόζουν τα μέτρα. Σας ανησυχεί, κύριε Δήμαρχε, η λειτουργία των σχολικών μονάδων? Θεωρείτε ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά από τις σχολικές μονάδες? Ποια είναι η πρότασή σας? Γιατί τέθηκε ότι και ο κύριος Μαρδύρης, ο οποίος βρέθηκε στη σύσκεψη στο Δήμο Κοζάνης, ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης, ήταν αρνητικός στο να κλείσουν οι σχολικές μονάδες. Ποια είναι η πρόταση του Λάζαρου Μαλούτα? Και αν συμφωνείτε σε αυτά που λέει και ο κύριος Μαρδύρης, ότι δεν πρέπει να κλείσουν τα σχολεία? Κύριε Βακρατσά, έγινε χθες αρκετή συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Ποια πρέπει να είναι η στάση μας? Εν πάση περιπτώσει, εμάς σαν Δήμος Κοζάνης δεν μας πέφτει λόγος για το κλείσιμο των σχολείων για λόγους υγειονομικούς λόγω του COVID. Μπορείτε να το εισηγηθείτε όμως, αν δείτε, να πιέσετε αν υπάρχει πρόβλημα. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Υγείας, μετά από γνώμη των λοιμοξιολόγων. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που έγινε, νομίζω, αναδείχθηκε χθες ξεκάθαρα με τοποθέτηση του κυρίου Μαρδύρη, του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Είναι το σχολείο. Είναι 6, 5, 6, 7 ώρες την ημέρα. Τις υπόλοιπες ώρες τι κάνουν τα παιδιά? Πάνε σε φροντιστήρια, πάνε σε καφετέρες, πάνε στις αυλές των σχολείων και παίζουν, πάνε στα σπίτια τους. Άρα δεν μπορεί να ελεγχθεί το σύστημα και συνεπώς το να κλείσουμε μόνο τα σχολεία δεν προσφέρουμε υπηρεσία στην πρόληψη του κορονοϊού. Η ευαισθητοποίηση και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και από τους μαθητές, τόσο μέσα στο σχολείο όσο και έξω από το σχολείο, είναι αυτό που εξασφαλίζει την υγεία μας. Εσείς τώρα θα αυξήσετε τους ελέγχους και από την πλευρά του Δήμου και της Δημοτικής Αστυνομίας και στα καταστήματα έξω υγειονομικού ενδιαφέροντος, να δείτε αν τηρούνται τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και αν φυσικά εφαρμόζει ο κόσμος και εκεί που χρειάστηκε την χρήση μάσκας και στους εσωτερικούς χώρους εργασίας και ειδικά και στις δημόσιες υπηρεσίες. Τι θα κάνετε? Η Δημοτική Αστυνομία δεν σταμάτησε να το κάνει αυτό, κύριε Βακρατσά. Ήδη από προχθές έχουμε μιλήσει και με τη Δημοτική Αστυνομία και έχει εντατικοποιήσει την παρουσία της σε όλους τους δημόσιους χώρους και στους γραφειακούς χώρους, ούτως ώστε να είναι, όπως το λέω επανειλημμένα, πιστή η εφαρμογή των μέτρων. Τώρα, με αφορμή που σας φιλοξενούμε, άλλα δύο θέματα. Είδαμε χθες και στο kozana.gr μια ανάρτηση ότι είναι μια απόπειρα τηλεφωνικής εξαπάτησης αρτοπιών της περιοχής και κάποιος προσποιήθηκε τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Κοζάνης, τον κύριο Φλόρο. Πόσο σας ανησυχούν αυτές οι περιπτώσεις ως Δήμος? Ένα σχόλιο θα ήθελα. Είδαμε στο kozana.gr που το ανέδειξε. Είναι τα συνηθισμένα ζητήματα. Σήμερα το πρωί, εσείς αναφέρετε το παράδειγμα που αναφέρετε, σήμερα το πρωί έγινε αποδέκτης ανάλογης προσπάθειας εξαπάτησης στην μητέρα εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου, Δημοτικού Συμβούλου. Πριν από 1-2 χρόνια είχα γίνει και εγώ θύμα, μιας απόπειρας να εξαπάτησης. Προφανώς είναι τέτοιου είδους φαινόμενα, υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Αυτό που θέλω να πω σε όλους τους τόνους είναι δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν. Προσπαθούμε να διερευνήσουμε την βασιμότητα αυτών που μας λένε και σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κομμάτι του Δήμου, υπάρχουν υπηρεσίες, υπάρχουν γραφεία, υπάρχουν σταθερά τηλέφωνα όπου ο καθένας μπορεί να απευθύνεται και να διευκρινίσει αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί. Τώρα να έρθω και στην τηλεθέρμανση Κοζάνης. Ξεκίνησε η λειτουργία της από χθες δοκιμαστικά. Σιγά σιγά έχει μπει στην λειτουργία της όλα τα νοικοκυριά του Δήμου Κοζάνης. Κύριε Δήμαρχε, ένα σχόλιο και φυσικά
ο προβληματισμός της επόμενης μέρας και για τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης με αφορμή και την βία πολυκινητοποίηση. Κύριε Βακρατσά, οι προβληματισμοί μας είναι, όπως σωστά το λέτε, είναι σε δύο επίπεδα. Είναι πρώτον στο μεταβατικό επίπεδο, δηλαδή τι θα γίνει μέχρι να σταματήσει η λειτουργία όλων των μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, και δεύτερον το από εκεί και πέρα. Στο πρώτο από αυτά υπάρχει έντονη ανησυχία, γιατί δεν είναι μακριά ο Μάρτιος και ο Απρίλιος που μας πέρασε, όταν η θερμική ενέργεια που μας παρεχόταν από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου δεν έφτανε για να θερμανθούν οι καταναλωτές, το οποίο είχε σαν συνέπεια να καίγονται μεγάλες ποσότητες πετρελαίου για να μπορέσουμε να υποκαταστήσουμε τη θερμική ενέργεια από τη ΔΕΗ. Φαίνεται ότι τέτοιου είδους προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε και αυτόν τον χειμώνα, γιατί μας ανακοινώθηκε επίσημα από τη ΔΕΗ ότι το χειμώνα που μας έρχεται, σχεδόν όλη την χειμερινή περίοδο, η μονάδα 5 του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου θα είναι εκτός λειτουργίας. Πράγμα που σημαίνει ότι αντί για τις τρεις μονάδες τις οποίες έχουμε, είναι υποχρεωμένη η ΔΕΗ να έχει διαθέσιμες για τροφοδοσία με θερμική ενέργεια, θα υπάρχουν δύο. Και ναι, αν και οι δύο είναι διαθέσιμες, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Όμως, επειδή μιλάμε για βιομηχανία, επειδή μιλάμε για εργοστάσια, επειδή μιλάμε για μηχανές και ο κίνδυνος βλάβης δεν μπορεί να αποκλειστεί, ναι, ανησυχούμε και προσπαθούμε, κάνοντας τις ανάλογες κινήσεις σε όλα τα επίπεδα, στο επίπεδο της ΔΕΗ, στο επίπεδο του Υπουργείου Ενέργειας, να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει απρόσκοπτη τροφοδοσία, αλλά αυτό δεν πάβει να μας ανησυχεί. Σε ό,τι αφορά το μακροπρόθεσμο, έχει συμφωνηθεί σε πολιτικό επίπεδο η λύση η οποία θα τρέξουμε να υλοποιήσουμε, που είναι η αντιμετώπιση της, μάλλον η ενοποίηση των τριών τηλεθερμάνσεων και η κοινή τροφοδοσία τους Αμιντέου, Πτολεμαΐδας και Κοζάνης, με βασική τροφοδοσία από την Πτολεμαΐδα 5 και από τη μονάδα συμπαραγωγής και εφεδρικές μονάδες που θα κατασκευαστούν στο οικόπεδο του ΑΕΣ Καρδιάς. Και τουλάχιστον σε αυτά τα στοιχεία που βάλαμε είναι ότι η θερμική ενέργεια που θα παράγεται και με την οποία θα τροφοδοτούνται οι τηλεθερμάνσεις θα καλύπτει τόσο τα υφιστάμενα δίκτυα όσο και τις προγραμματισμένες επεκτάσεις που αφορούν αυτά που έχουμε τις προγραμματισμένες, και αναφέρομαι στο Δρέπανο και στον Γκρόκο, για τα οποία ήδη υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες. Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας, κύριε Δήμαρχε, να έρθω και σε μια δυσάρεστη είδηση. Θα ήθελα έτσι ένα δικό σας σχόλιο. Έφυγε άδικα από την ζωή ο προστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Και λέω γιατί έχετε συνεργαστεί, ο κύριος Μπάμπης Κιουρτσίδης, ηλικία 57 χρόνων. Γιατί έχετε συνεργαστεί, το είδαμε σήμερα σε ανάρτηση στο kozani.gr. Ναι, κύριε Βακρατσά, σήμερα το πρωί ενημερώθηκα και εγώ από συνεργάτης μου για το θλιβερό συμβάν. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα ενημερωνόμουν για την κατάσταση της υγείας του. Δεν ήταν ενθαρρυντικά τα μηνύματα, όλα μιλούσαν για κρίσιμη κατάσταση. Δυστυχώς επήλθε το μοιραίο. Ένας άνθρωπος, μας άνθρωπος, ο οποίος, με τον οποίο, όπως σωστά είπατε, συνεργαστήκαμε για χρόνια, δεν έχω παρά να εκφράσω τη λύπη μου για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου και να εκφράσω επίσης τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση στο Δελτίο Ειδήσεων του ΓΑΣ, κύριε Δημαρχέ. Να ευχηθούμε να έχουμε θετικές εξελίξεις με τον κορονοϊό και να βλέπουμε τα κρούσματα να μειώνονται στην περιοχή μας. Αυτό θα το καταφέρουμε, κύριε Βακρατσά, τις καλές ειδήσεις, μόνο αν συμβάλλουμε και εμείς. Τηρούμε απαρέγκλιτα τα μέτρα. Τηρούμε πιστά όλα τα μέτρα προστασίας. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.